συνεγενεί μου, αδέρφια μου, πολεμιστέ μου. Είδα μια υπεύθυνη δήλωση για όλε αυτέ τι γελιότητε που έχουν πει τα κανάλια και κάποιοι πράκτορε μεταξύ καναλιών, αλλά και κάποιοι αμυστοί πράκτορε από γελιότητα, από πλάνη, από ανοησία του, από ηλικιότητα. Έχουν ήδη συστρατευτεί στο τεράστιο έργο του παρακράτου και τη αντινόηση. Μια υπεύθυνη δήλωση που δηλώνει ότι ο Σέρβα είναι απαταιώνα, δεν έχει την κατοχή του κανένα πυροξούσιο, δεν έχει τίποτα, δεν ισχύουν τα 600 και όλε αυτέ τι γελιότητε που λένε τα κανάλια λοιπόν είναι πολύ καλό από εδώ και πέρα ναι, να υπογράφεται. Για να υπογράψει μια δήλωση, γιατί με το υπογράψει τη δήλωση δεν έχει κανένα λαφρυντικό για αυτά που έχει πει. Με αποτέλεσμα, όπου καλεστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο, έχει ένα μόνο πρόβλημα. Να φάει μια ποινή και να το ευχαριστηθεί. Όποιο θέλει να το ρισκάρει, αλλιώ να μην ξαναμιλήσει ποτέ γιατί δεν σέβεται τον εαυτό του. Δεν σέβεται τη λογική του, δεν είναι ένλογο και είναι απλά ένα ζώο. Σε αντίθετη περίπτωση να υποστηρίξει τη γνώμη του, αν έχει στοιχεία. Ακόμα και αν θέλει να έρθει πάρα πολύ κοντρα σε μένα ή στην Ελληνική Συνέλευση, να υπογράψει τη δήλωση αυτή των λεγόμενών του. Και όχι να τα αποφέρει σε άλλου, χωρί να έχει καν την αξίωση τη αλήθεια και καμία απόδειξη πρέπει ο καθένα να αρχίσει να σοβαρέψει και να σέβεται τουλάχιστον τον εαυτό του και την ανθρώπινη φυσιολογία του που ζει ανάμεσά μα. Με, αυτή τη... αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Να ξέρουμε τι μα γίνεται, να κόψουμε το ψέμα, να διαλύσουμε το άδικο. Ωστόσο, όμω, είδα και μία δήλωση όπου ένα Έλληνα, συνέλληνα, τύπο, τυπάκι, υπόγραψε ότι δεν θέλει τα 20 χιλιάρικα. Λοιπόν, ε, θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι εκεί έξω, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη τα 20 χιλιάρικα. Αυτό όμω εμά δεν μα δίνει το δικαίωμα να τα ιδιοποιηθούμε. Ωστόσο, όμω, αυτό το παλικάρι που υπόγραψε ότι δεν θέλει τα 20 20.000 από τι προγραμματικέ μα δηλώσει, που όταν η Ελλήνω συνέλευση πάρει την κυβέρνηση στα χέρια, χέρια τη θα δώσει στο κάθε αφημί 20.000, το οποίο το έχουμε καταθέσει και στον Άριο πάγο και δεν μπορούμε να μην το κάνουμε. Ωστόσο όμω, να θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα έχουν ανάγκη τα 20.000 και έχουν παραπάνω εισόδημα, αλλά και χρήματα να αντιμετωπίσουν πολύ καλά τι καταστάσει τη σήμερα ημέρα. Και η μαγιά, η μεγάλη, πε του λοιπόν, δεν είναι να υπογράψει ότι δεν θέλω τα 20. Θα είναι. Βεβαίω, καλά έκανε και υπογράψει τα 20, και όποιο άλλο θα υπογράψει, μα δηλώνει ότι έχει παραπάνω χρήματα και δεν έχει ανάγκη τα 20. Και επειδή πρέπει να τεθεί σε ένα θέμα ότι έχεις πολύ παραπάνω από 20 αδερφέ μου, τότε είναι καλύτερα να έρθεις να μας δείξεις πώς με 20 δικά σου, με 40, με 50 και να μας δείξεις τον πλούτο σου και την αυθονία σου, να έρθεις να επενδύσεις σε γραφεία Ελλήνων συνέλευση με άλλους συνέλληνες, να ανοίξει γραφεία, να στήσεις άμα το θέλεις, Πάρα πολύ καλά γραφεία, στο κέντρο, οπουδήποτε, στο Δήμο σου, να συνδράμεις στον τεράστιο αγώνα της απελευθέρωσης και βεβαίως να σε εκτιμήσουν όλοι οι συνέγινες σου. Καλά μας έδειξες ότι δεν έχεις ανάγκη τα 20. Ωραία. Αφού δεν έχεις ανάγκη τα 20, έχεις ανάγκη όμως την πατρίδα σου, την Ελλάδα σου. Εκτός και το έκανες χωρίς να έχεις καμία γνώση ή να έχεις καμία λογική εξήγηση. Η απόδειξη αυτού θα είναι να επιστρέψεις πάλι με το μεγάλο σου πορτοφόλι και με την ωραία σου τη μαγιά για να πεις πως ρε, εγώ είμαι άλλος άνθρωπος, δεν είμαι τώρα του 20. Εγώ είμαι του 50, του 60, του 80, του 100 και θα σας το αποδείξω. Και η απόδειξη αυτού θα είναι αύριο εμφανεί με το όνομά σου να αρθείς και να στείνεις γραφεία. Εμείς θα σου λέμε που έχει ανάγκη ο κάθε, η κάθε κοινότητα και ο κάθε δήμος και εσύ θα συνεργάζεσαι μαζί τους να τους βοηθάς οικονομικά με την αυθονία σου την άπλετη να ανοίγουν γραφεία και όπου χρειαστεί ανάγκη στο κάθε γραφείο. Πώ το βλέπει. Πολύ σωστό. Και απόδειξη σοβαρή. Το να βάλει μια απόδειξη δεν θες τα 20, δεν μα λέει τίποτα. Έλα να μα αποδείξει λοιπόν πω είσαι πολύ απλόχερο, είσαι πολύ κουβαρντά και έχει αυθονία που τη μοιράζεσαι μαζί μα. Γιατί εμεί αυτό που έχουμε το μοιραζόμαστε με όλου. Εσύ αυτό που έχει, έλα να το κι εσύ. Για να δούμε. Τότε θα είναι μαγιά και όχι να υπογράψει. Μια υπογραφή γιατί μπορεί να μην τη σέβεσαι για την υπογραφή, αδερφέ ούτε την υπογραφή, ούτε κάτι άλλο, ούτε που το σέβεσαι, ούτε να μην υπάρχει για Για να μα αποδείξει λοιπόν αυτό που υπόγραψε, είναι καλό να έρθει, να συστρατευτεί και να εκτελέσει. Μόνο εσύ θα πηγαίνει. Αυτά είχα να πω και α προσέχουν οι Ωστόσο, όμω βεβαίω υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη λοιπόν τα οικονομικά εργαλεία των 20, αλλά η μεγάλη του τεράστια ανάγκη είναι η ασφάλειά του. Είναι η πατρίδα τους, είναι ο χώρο που διαμένουν ακόμα και αν δεν είναι Έλληνε. Και στο κάτω-κάτω είναι η ίδια η ζωή του, που αυτή τη φορά κρίνεται τη ζωή μα. Ωστόσο, όλα παίζουν τον ρόλο του. Και βεβαίω, εμεί προσκαλούμε, εμεί δεν είμαστε υπεράνω. Ελάτε, κύριοι, ελάτε συνέλληνε να βοηθήσετε. Ελάτε, ομογενεί, ελάτε όσοι νομίζετε, ελάτε να κάνετε και φιγούρα σε μας Εμεί αντέχουμε ακόμα να μα κάνετε και φιγούρα ότι έχετε λεφτά και τα διαθέτετε να ανοίξετε γραφεία και στον φορέα. Ελάτε να κάνετε λεζάντα, ελάτε να κάνετε φιγούρα. Τζάμπα μαγιές δεν θέλουμε. Φιγούρα, ελάτε. Θα την ανεχτούμε τη φιγούρα ρε παιδί δεν τρέχει τίποτα. Εμείς συγχωράμε με όλους. Γιατί πρέπει να συγχωράμε. Και αυτή είναι η δημοκρατία. αγωνιστικού χαιρετισμούς μέχρι το τέλος.